Αμέσως μετά την επίσκεψη του κ. Κρεμαστίνου στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΟ, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο ΚΟ Γιώργο Κυρίτση, παρουσία και του Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιώργο Σταματουλάκη. Αντικείμενο της συνάντησης, τρέχουσα επικαιρότητα. Ο Δήμαρχος έδωσε δώρο στον κ. Σταματουλάκη το βιβλίο του Αλέκου Μαρκόγλου. Με χαρακτικά και πίσω γραβούρες κάρτες. Είναι συλλογή ενός πολύ καλού φίλου και καθηγητή του Βάλματο, ένα συνταξίδι του τώρα, ο οποίος έχει ένα ενδιαφέρον με κιτάρα. Σας το ευχαριστούμε για να μας θυμάστε με όλη μας την αγάπη. Και με την ελπίδα να μην μας ξεχνάτε. Ποτέ. Τόσο ξέρω είναι από τα πιο Επισκεφθήκαμε τον Δήμαρχο μαζί με τον κύριο Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι γνωστός και από το Συμβούλιο Επικρατείας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Διεθνή Επιτροπή, και συζητήσαμε ενδιαφέροντα θέματα, ειδικά το προσφυγικό, που είναι ένα θέμα που απασχολεί τα νησιά μας και περισσότερο ίσως τικό, που είναι το περισσότερο πληττόμενο από τουριστικής πλευράς νησί. Βέβαια δύσκολες είναι οι μέρες, ειδικά με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σήμερα όσον αφορά τη σταθερότητα, η πολιτική ζωή της Τουρκίας, αλλά πιστεύουμε ότι τελικά τα πράγματα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε σκηνές όπως είχαμε τον προηγούμενο χρόνο από πλευράς προσφυγικού. Όμως πρέπει να μην εφησυχάζουμε σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως και ο Δήμαρχος εδώ, ο οποίος επανειλημμένα έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά, ότι προσπάθησε με όλους τους τρόπους να διαφυλάξει όσο μπορούσε την ΚΟ. Και παρότι πολλοί είπαν ότι οι προσπάθειές του ήταν αυτές που κατά κάποιο τρόπο στοχοποίησαν την ΚΟ, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι δεν είναι έτσι, διότι οι δήμαρχοι που είχαν δεχθεί τους πρόσφυγες και είχαν συνηγορήσει υπέρ της αποδοχής της δημιουργίας hot spots κτλ. Και αυτοί είναι περισσότερο που επλήγησαν από το θέμα αυτό το προσφυγικό. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, και η θέση που πήρε ο Δήμαρχος ήταν η σωστή. Βάζω τη χαρά μου που βρίσκομαι στην ΚΟ, αυτό το τόσο όμορφο νησί, με το οποίο έχει ιδιαίτερες σχέσεις αγάπης. Ήθελα μόνο να πω κι εγώ, όπως και προηγουμένως ελέγχθη, ότι ανησυχώ πολύ με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, δεδομένου ότι εδώ βρίσκομαι και ως πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η οποία έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα των προσφυγικών ροών. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά. Μαθαίνω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, όχι μόνο στον αριθμό των εισερχομένων, αλλά και στη διαβίωση κυρίως ανά την Ελλάδα. Εξέφρασα την ιδιαίτερη ανησυχία μου και στον Δήμαρχο για αυτό το θέμα. Ελπίζω η πολιτεία να λάβει τα ταχύτερα μέτρα, τέτοια που να μην υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο των προσφύγων, αλλά και του τόπιου πληθυσμού. Εύχομαι το καλύτερο στον Δήμαρχο και στην Δημοτική Αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ακολούθησε τον αγαπητό γιατρό μας, τον κύριο Κρεμαστινό, τον αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Πήγαμε στο νοσοκομείο, ήρθαμε και στο Δήμαρχο. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που συζητάμε. Εκείνο το συμπέρασμα που βγάζω εγώ είναι ότι η ΚΟΣ έχει και θα έχει πάρα πολύ καλούς φίλους σε σημαντικές θέσεις και συμμάχους για να ξεπεράσουμε τα οποία προβλήματα έχουμε. Δήμαρχε, τον σκοπό, το αντικείμενο των συναντήσεων, αυτών των δύο πολύ σημαντικών συναντήσεων που έχετε εδώ στο γραφείο σας. Να σας πω ότι με τον κύριο Κρεμαστινό δεν είναι πια προγραμματισμένες συναντήσεις. Έχουμε μια προσωπική φιλία και πολιτική φιλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε αυτές οι συναντήσεις είναι όχι απλά τακτικές. Όποτε έχουμε την ευκαιρία βρισκόμαστε και όποτε έχουμε την ευκαιρία εκμεταλλευόμαστε την παρουσία του στη Βουλή και στην πολιτική σκηνή προκειμένου να ωφεληθεί το νησί. Δεν σας κρύβω επίσης ότι πολλές φορές πιέζει περισσότερο εκείνο σε εμάς για να κάνουμε κάποιες κινήσεις, πάντα προς τη θετική κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν και σήμερα είμαστε εδώ, θα βρεθούμε και τις επόμενες μέρες, αλλά το πιο σημαντικό, χωρίς να παρεξηγηθεί ο κύριος Κρεμαστινός στις σημερινές συναντήσεις, είναι ότι βρεθήκαμε με τον κύριο Σταυρόπουλο, ένα πολύ καλό φίλο της ΚΟ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
ο οποίος και από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και από την θέση που προκύπτει την ίδια την προσωπικότητα και τη βαρύτητα της προσωπικότητάς του, είναι ένας σύμμαχος στην προσπάθεια που κάνουμε σε αυτό που ακριβώς είπε ο κύριος Κανταρζής. Δηλαδή, να αξιοποιήσουμε, εγώ θα έλεγα και να εκμεταλλευτούμε τους καλούς και σοβαρούς φίλους της ΚΟΟ, προκειμένου τα βήματα που κάνουμε να έχουμε κάποιους ανθρώπους δίπλα μας οι οποίοι θα μας στηρίζουν. Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατεύθυνση.